Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Καθηλωτική θα είναι η συνέχεια, καθώς ο Ευθύμης θα προχωρήσει σε μια κίνηση λύτρωσης. Οι τρεις φίλοι από την Άνω Ποριά, ο Παύλος, ο Δημήτρης και ο Ευθύμης, ξαναβρέθηκαν μετά από χρόνια, ο καθένας έχοντας διαγράψει τον δικό του ξεχωριστό δρόμο στη ζωή. Ο Ευθύμης Φαρμάκης βρέθηκε χωμένος για τα καλά στον κόσμο της νύχτας, ενώ όταν έχασε τη γυναίκα του, την Ρέα, αποφάσισε να προκαλέσει τον πόνο που ένιωσε από την απώλεια της. Και στους γύρω του. Ο Δημήτρης Μαραθάκης ήταν πάντα καλοπροαίρετος και δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Ευθύμης μπορεί να κρύβει τόση κακία και φθόνο και συνεχώς του δίνει ελαφρυντικά. Από την άλλη, ο Παύλος Βρουλάκης, που δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του, τον έχει προειδοποιήσει ότι είναι ικανός σε περίπτωση που πειράξει κάποιον από την οικογένεια του, να τον σκοτώσει. Οι έρευνες της αστυνομίας θα τους οδηγήσουν στο εινοποιείο του Φαρμάκη. Ενώ θα κινηθούν πολύ προσεκτικά με την ενοχή του για διάφορα δολοφονικά χτυπήματα, να γίνεται γνωστή. Ο Παύλος, μαθαίνοντας τα αποτελέσματα των ερευνών, σοκάρεται και μάλιστα παίρνει το όπλο και πάει να βρει τον Ευθύμη. Όταν συναντιούνται με τον Φαρμάκη, του υπενθυμίζει ότι τον είχε προειδοποιήσει να μην πειράξει ανθρώπους που αγαπά, γιατί θα του αφαιρέσει τη ζωή. Καθώς σηκώνει το όπλο προς τον Ευθύμη, εκείνος δεν αντιδρά, γνωρίζοντας ότι έφτασε το τέλος του, και του ζητά να τον αφήσει να πεθάνει όπως ο ίδιος θέλει. Ο Παύλος στη συνέχεια τον ακούει, και τότε ξαφνικά ο Ευθύμης βγάζει το όπλο του από το συρτάρι, βάζει την κάνη στο στόμα του και αυτοκτονεί μπροστά του. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!